Κάνα σε κερδίσει. Με τίποτα. Γι' αυτό για τη συνέχεια, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμο που με ρωτάει, ρε Διονύση, αν σε πάρω μαζί μου και πάω σε ένα καζίνο, μπορούμε να κερδίσουμε. Θα σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν μπορούμε. Αλλά μπορώ να επηρεάσω τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ότι μπορώ να επηρεάσω κάποιον είναι σίγουρο. Να κερδίσουμε ένα ολόκληρο καζίνο όμως και να πάμε να επηρεάσουμε, ξέρω εγώ, 52 τράπεζες που παίζουν εκεί, χιλιάδες μηχανήματα ηλεκτρονικά, νομίζω πως όχι. Το όνομά σου, Νίκο, είσαι ο επόμενος που θα πάρει μέρος στο παράδοσο σήμα. Και φέρα πολύ καλή κύριε Πέτρο, Νίκο, που δεν το περίμενε. Μπράβο, Νίκο. Νίκο, από πού είσαι? Κι εγώ, από πού όμως? Νοεράκλειο. Ωραίο το Νοεράκλειο. Και θα κάτσουμε έτσι και δύο. Κάτσε τη μακιά και έτσι εγώ το παίζω ήμουν στο χωριό και είναι μικρά παιδιά. Λοιπόν, άλλο θα κάνω. Γυναίκα! Πολύ χρήσιμες γυναίκες, δεν θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρός, να ξέρεις. Πολύ χρήσιμο πράγμα γυναίκα. Δεν ρωτώ αν έχεις γυναίκα. Εσύ είσαι ζωγραφής όλο τον κόσμο που θέλω εδώ. Αυτό είναι δικό μου. Αυτός είναι αυτός. Αυτός είσαι εσύ. Αυτός σου είναι δικό μου, τέλος. Μπορεί μια μέρα να αξίζει πολλά λεφτά. Αγάπη, χρειαζόμαστε ένα φάκελο. Και ήμουν σίγουρος ότι εδώ πάνω είχα φακέλους. Κάτι θα γίνει, ε. Μέσα στην ευγένεια, σου μιλάει όμορφα και ωραία. Ευχαριστώ, κουκλίτσα μου. Δεν πιστεύει τόσες φιλοφρονήσεις, δεν τις έχω εδώ ποτέ σε παράσταση. Μόνο σήμερα από την κινηματογραφού μου. Θα κάνω μια ερώτηση. Τζοβάρεις πραγματικά ή όχι? Όχι, ποτέ. Σήκω στο χέρι σου, έτσι, θέλω να δω την παλάμη σου. Κάνε έτσι. Οκ, κάνε έτσι τώρα. Το ζάρι. Ρίχνουμε τα ζάρια έτσι. Γελάνε τα πονηρά μυαλά εδώ. Κάνε έτσι πάλι. Κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική παλάμη. Το γνωρίζω χρόνια αυτό. Δεν θα πάω να βρω που είναι ένας μαργαδόρος. Α, επίσης έχουμε δώσει κάποιον ένα καμπανάκι. Δηλαδή αυτό θα μας κάνει τη χάρη κάποια στιγμή να σταματήσει την παράσταση. Δηλαδή πρέπει να βαρεθεί να το λέμε. Πόσες φορές πρέπει να το πω? Είναι η πρώτη που το λέω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει στη μέση και κάτι και κάποιος πρέπει να μου σταματήσει την παράσταση. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ναι, οπότε δεν είσαι εσύ, αλλά τελειώνει σε λίγο η παράσταση. Σε λέω σαν άνθρωπο, δηλαδή δεν περιμένουμε σαν. Όποτε θέλει όμω. Τώρα σε επηρεάσα λίγο. Λοιπόν, σήκωσε το χέρι σου πάλι. Τι ύψος έχεις? 1,80. 1,80. Μια. Ξέρω πόσο περίεργο να αφήσω τον άλλον έτσι. Έτσι μένεις, να. Στο συγγνώμη. Μένεις έτσι. Θα γράψω κάτι. Έγραψα μάλλον κάτι. Πριν κάνεις οτιδήποτε. Πρόσεχε, το έχω δηλώσει πολύ καλά. Κράτα το στο χέρι σου και να μην το πειράξει κανένας. Στο χέρι σου. Εκεί, εκεί. Να μην το πειράξει κανένας. Πάρε. Όσα χαρτονομίσματα θέλεις, πρόσεξε. Όχι ένα και όχι όλα. Μην σε πιάσει. Με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι έχει σηκωμένο. Με το άλλο χέρι θα το κάνεις. Όσα θέλεις. Και θα βάλεις εδώ μέσα. Κλείστα. Κάτσε κάτω. Δώσε τώρα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα να μην σε πιάσει η απληστία σου, αλλά εσύ ρε φίλε. Ο επόμενος θέλω να είναι κάποιος ο οποίος έχει παίξει στη ζωή του ζάρια. Εσύ. Α. Λοιπόν, θέλω κάποιος που έχει παίξει ζάρια στη ζωή του. Ποιος είναι?
Κανένας τίποτα, ότι εδώ έχουμε μπει σε ένα μαγαζί που κανένας δεν παίζει τυχερά παιχνίδια. Όχι. Κανένας τίποτα. Εγώ πρέπει να επιλέγω δηλαδή την επόμενη. Εσύ. Και καλά έκανες. Τι ώρα είναι? Τι ώρα λέει το ρολόι σας, παρακαλώ πολύ. Για να μην τσακωθούμε, εμένα πάντως λέει και 46 προς 47. Κοιτάξτε τα ρολόγια σας και θέλω να ακούω χρόνους, ώρες. Καλά, το δικό σου πάει πολύ χάλια. Σαν φίλος το λέω. 11 και... 48. 11 και 48. Και επειδή εδώ υπάρχουν και κάτι περίεργοι... 23... and 48. Το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι είναι περίεργοι και θα μου λέγανε μετά έγραψε 11 και 48 και εννοούσαμε βράδυ. Λοιπόν, θέλω κάποιον που στο μυαλό του, φανταστικά, θα παίξει με ένα ζάρι. Αφού λοιπόν κανένας δεν παίζει ζάρια, δείξε από κάποιον που δεν γνωρίζεις. Αποκλείεται, εκεί είναι σκοτάδι μαύρο. Ότι εμείς θα βρούμε μέσα στο σκοτάδι κάποιον που έσκυψε τώρα. Ότι εσύ είδες κάποιον που έσκυψε. Εσύ κύριε με το μουσί που έσκυψες, που εγώ δεν μπορώ να σε δω, σηκώρθιος. Ναι, έσκυψε, ναι, αφού σε είδε. Τι εννοείς. Και κάτσε εκεί, λοιπόν. Ανοίξουμε λίγο το φως, ρε Δημήτρη, γιατί μας έχει φάει κατά χρειά μάτω. Μπράβο, α, υπάρχει κάποιος με μουσί που έσκυψε. Γιατί έσκυψες. Δεν σίγουρο. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις εσύ. Πριν κάνεις όμως οτιδήποτε, έχει χάρη που είναι η τελευταία παράσταση και δεν μπορώ να σε απολύσω. Τι ξημερώματα ρε φίλε, πώς σου ήρθε αυτό. Λοιπόν, θα φανταστείς ότι στο χέρι σου έχεις ένα ζάρι, εντάξει. Το πετάς μια φορά, μέσα στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αριθμός, πρόσεξε, ξαναπαίνεις το ζάρι, το ξαναπετάς άλλη μια φορά και αυτούς τους δύο αριθμούς τους μέσα στο μυαλό σου τους ενώνεις. Πριν κάνεις αυτό το πράγμα όμως, πριν πεις οτιδήποτε, μάλλον το μουσί φταίει. Λοιπόν. Πρόσεχε, το έχω διπλώσει πάρα πολύ καλά. Σε όποιο χέρι θέλεις δεν έχω κανένα θέμα. Έριξες την πρώτη φορά το ζάρι. Ξανάριξες. Θέλω να συγκεντρωθείτε στον αριθμό που θα βγει στο τέλος, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα έχετε σκεφτεί τον ίδιο αριθμό. Αμέσως μετά ξανάρισε το ζάρι και ένωσε αυτούς τους δύο αριθμούς. Σωστά. Ποιος είναι ο αριθμός? Ποιος? 53. Είσαι πέσχολη, ε. Το λέω σαν άνθρωπος. Να ενώσει 53, το 53. Μπορείς να ενώσεις δύο αριθμούς. Δώσε ένα γερό χειροκρότημα για την κατάσταση. Εγώ δεν κατάφερα με ρίτσι την κατάσταση, αλλά τι σημασία έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν σημαντικό το σημείο της παράστασής μας και επίσης θέλω και κάποιον που θα πει χαρτιά μαζί μου, το όνομά σου. Ένα δυνατό χειροκρότημα στο Βαγγέλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ρώτησα κάτι όμως, ναι, πόσοι ακόμα από εσάς σκεφτήκατε τον αριθμό 8. Όσοι το σκεφτήκατε, θέλω να σηκώσετε τα χέρια σας. Μόνο εσύ. Καλά. Έλα κοντά μου. Και πριν κάνεις οτιδήποτε, κοίταμε λίγο, κοίταμε λίγο στα μάτια, κοίταμε λίγο στα μάτια. Με τι ασχολείσαι? Τι κάνεις? Τουριστικά.
ξεχνάτε ότι πάντα γράφω πριν έρθει η στιγμή κάποιος να πάρει μια απόφαση. Πενήντα δύο διαφορετικά φύλλα. Γιατί δεν κάνω τίποτα από αυτό. Δεν θα πειράξω το φυλάκο. Δεν θα πάρω καμιά απόφαση. Όποια στιγμή θέλεις, σίγουρα, ελεύθερη επιλογή, πρώτο, τι είναι αυτό εδώ. Όποια στιγμή θέλεις, σίγουρα. Κάνω παύση, δημιουργώ ένταση τώρα, ξέρεις, έτσι λέει. Θεατρική ένταση. Είπα πριν λίγο ότι μπορεί να επηρεάσει ο κόσμο. Βγάλε τα χαρτιά σου. Σταμάτησες όπου ήθελες, σωστά. Βγάλε τα χαρτιά σου και δείξε όλους τι κρατάς. Σύνολο. 20. Το σύνολο των χαρτιών θα είναι 20. Κάτσε κάτω, αφήστε τα χαρτιά, κάτσε κάτω. Κάποιος έπαιξε μαζί μου ζάρια. Φανταστικά μέσα στο μυαλό σου, σωστά. Και έφερε τον αριθμό. 8. Αριθμό 8. Πριν κάνεις οτιδήποτε, εγώ έγραψα. Τα ζάρια θα έχουν σύνολο 8. Έχεις μέσα στο φάκελο έναν αριθμό χρημάτων. Βγάλε και ξεκίνα και μέτρα. Πριν μετρήσεις όμως, να σου δείξω εγώ τι ήθελα να κάνεις. Ήθελα να πάρεις 49-50 ευρώ. Το έγραψα πριν κάνεις οποιαδήποτε πράξη, γι' αυτό και θέλω. Ένα-ένα να τα μετρήσεις πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Πιο δυνατά. Οποιαδήποτε μέρα θέλετε, στο καζίνο. Θα βγάλουμε λεφτά.